Πάρα πολύ. Πάμε να συναντήσουμε εμείς τον κύριο Βασίλη Λεβέντη στο στούντιό μας στη Μουρούζη για να δούμε πώς διαβάζει εκείνος όλα όσα συνέβησαν στο θέμα της Νοβάρτης και το Σαββατοκύριακο και σήμερα, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη, που ξέρω ότι αγαπάτε καλησπέρα. Πολύ. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά εσείς. Έχουμε καιρό να σας δούμε. Για να... Με ακούτε? Βεβαίως, εγώ σας ακούω. Ωραία. Τι ήταν αυτό δηλαδή σήμερα που πυροδότησε ξανά τις εμφανίσεις σας, κύριε Λεβέντη? Γιατί αποφασίσατε να ξαναμιλήσετε, για να το ρωτήσω έτσι? Όχι, εγώ πάντα μιλάω. Απλά τα κανάλια εσείς δεν προσφέρεστε να με ακούτε, να με φιλοξενείτε. Είμαστε όλο αυτιά λοιπόν εμείς εδώ στην Ερτρία. Όταν δεν εμφανίζομαι, είναι γιατί εσείς δεν απευθύνεστε σε μένα να μου ζητήσετε. Σήμερα και στο Skype που μίλησα, με πήρε τηλέφωνο ένας από την εκπομπή Ατέριαστος και με κάλεσε. Mm-hmm. Δεν τον πήρα εγώ. Ωραία, κύριε Πρόεδρε. Το βήμα της ΕΡΤΡΙΑ έτσι κι αλλιώς είναι πάντα ανοιχτό για σας. Βεβαίως. Εγώ θέλω να ρωτήσω πώς διαβάζετε τις πρόσφατες εξελίξεις και αναφέρομαι στο Σαββατοκύριακο για το θέμα της Νοβάρτης. Δεν θα ρωτήσω αν τις είχατε προβλέψει. Εγώ βέβαια. Είπα και στο Sky, το λέω και σε εσάς, στην Νοβάρτης πιστεύω. Και γενικώς το φάρμακο, γιατί δεν είναι μόνο σκάνδαλο Νοβάρτης, είναι σκάνδαλο όλων των φαρμακευτικών εταιριών. Ναι. Ότι είναι όλοι λαδωμένοι. Όλοι. Και τα κόμματα και, και οι πολιτικοί και οι υπουργοί. Λυπούμε που το λέω αυτό. Έχετε κάποιες τέτοιες ενδείξεις ή για να μην πω και αποδείξεις? Γιατί αυτό που λέτε είναι κάτι βαρύ. Ναι, θα σας πω γιατί. Διότι την Ελλάδα την είχαν κάνει κράτος πιλότο. Πιλότος για τη διαμόρφωση της τιμής των φαρμάκων. Όχι, αφού υπάρχουν σοβαρές κατηγορίες ότι οι διατελέσαντες υπουργοί αγνοούσαν τις διεθνείς τιμές και οι τιμές στην Ελλάδα ήταν χειρότερες, ακριβότερες. Ναι, υψηλότερο το τίμημα δηλαδή. Για να είναι στην Ευρώπη η Ελλάδα η χώρα πιλότος, που με βάση τις τιμές της Ελλάδος να διαμορφώνονται οι τιμές όλης της Ευρώπης, γιατί αυτό γινότανε, αυτό συνέβαινε γιατί το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι διεφθαρμένο και χρησιμοποιείται η Ελλάδα για να κονομάνει οι φαρμακευτικές σε όλο τον κόσμο. Ναι, να σας πω όμως, κύριε Πρόεδρε, ότι αποτελέσατε μέρος αυτού του συστήματος τα τελευταία 4 χρόνια. Πώς? Αποτελέσατε κι εσείς μέρος αυτού του συστήματος τα τελευταία 4 χρόνια, το οποίο αποκαλείται διεφθαρμένο, έτσι δεν είναι? Εγώ δεν είχα καμία εξουσία και σπεύσανε μάλιστα και πώς, μου στη Βουλή δεν ήσασταν? Πήραν τους... Πώς? Στη Βουλή δεν ήσασταν. Δηλαδή όταν ένας είναι, συγγνώμη, όταν ένας βουλευτής του ΚΚΕ ή της Ένωσης Κεντρών μπορεί να τα πήρε? Συγγνώμη, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αυτοί που μπορεί να τα πήρανε είναι οι διατελέσαντες σε εξουσία. Το που λέτε τώρα, δηλαδή εμείς στη Βουλή, ό,τι πρόταση και αν έκανε η Ένωση Κεντρών, ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα και τώρα και η Νέα Δημοκρατία, ό,τι πρόταση και να κάνουμε, την πετάνε στα σκουπίδια. Γιατί κυβερνάνε με την αυτοδυναμία τους, χωρίς να λογαριάζουν τους μειοψηφίες. Να μείνουμε λίγο στο θέμα, κύριε Πρόεδρε, αν δεν έχετε αντίρρηση, να μείνουμε λίγο στο θέμα της Νοβάρτης, να μου πείτε πώς τοποθετήσετε απέναντι στη συμμετοχή ή μη των κυρίων Πολάκη και Τζανακόπουλου στην Προανακριτική Επιτροπή, καθώς κατέθεσαν ως μάρτυρες. Θα έχετε ακούσει για την διαφωνία που έχει δημιουργηθεί. Θα ήθελα να τοποθετηθείτε. Εγώ σας είπα, έχω διαμορφώσει την αντίληψη ότι όλοι είναι στη βρώμα, οπότε... Ούτε καν ψάχνουν αυτή την ανακριτική επιτροπή, την προανακριτική, την κάνουν για το θεαθήνε. Θα δείτε, δεν θα καταλήξουν πουθενά και στο τέλος θα πούν παρεγράφει. Άρα έχει σημασία το αν θα συμμετάσχουν οι κύριοι Πολάκης και Τζανακόπουλος ή θεωρείτε πως δεν έχει σημασία? Καμία. Απλά πείσμα. Πείσμα είναι ένα πείσμα. Είτε συμμετάσχουν είτε δεν συμμετάσχουν, κανείς δεν θα πληρώσει για την Νοβάρτης. Ήδη βγάζουν τους μάρτυρες ψεύτες ότι το κάνανε για να πάρουν λεφτά. Ήδη δεν βλέπετε πώς εξελίσσεται το πράγμα. Τώρα να σας πάω στις εξελίξεις στα άλλα κόμματα. Θα παρακολουθήσετε, φαντάζομαι, τι έγινε με το κίνημα αλλαγής και το συνέδριο που πρόκειται να οργανωθεί σύντομα και τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ.
Αυτό που διάβαζα τώρα είναι ότι υπάρχει μία φημολογία ότι ο κύριος Παπανδρέου θα αναλάβει τελικά το ΠΑΣΟΚ, παρότι η κυρία Γεννηματά φαίνεται ότι είναι πιο ενισχυμένη μετά τις πρόσφατες διεργασίες. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε το μέλλον του κινήματος αλλαγής και στη συνέχεια να μου πείτε πώς βλέπετε και το μέλλον της Ένωσης Κεντρών, καθώς τις πρόσφατες εκλογές. Ακούστε, ναι. Ευχαριστώ. Το κίνημα αλλαγής, ναι, είναι ό,τι έχει απομείνει από ένα παλιό ένδοξο ΠΑΣΟΚ. Ένδοξο γιατί πήρε 48%, 46% την άλλη φορά, 40%, ποσοστά υψηλότατα, τα οποία όμως δεν τα τίμησε τα ποσοστά αυτά και άρχισε να τους διορισμούς και τις πελατειακές σχέσεις και τα σκάνδαλα. Λοιπόν, τα στελέχη αυτά που έχουν μείνει εκεί στο ΠΑΣΟΚ, νομίζω σιγά σιγά θα πάνε τα μισά στο ΣΥΡΙΖΑ, τα μισά στη Νέα Δημοκρατία. Ήδη τα πιο σοβαρά στελέχη έχουν ήδη πάει. Ο Χρυσοχοΐδης πήγε δεξιά, η Διαμαντοπούλου δεξιά, ο πώς λέγεται εκείνος, ο Ραγκούσης πήγε με το ΣΥΡΙΖΑ. Η Ξενογιαννακοπούλου που ήταν Γενικός Γραμματέας. Εσείς κύριε ΠΑΣΟΚ, Πρόεδρε, έχετε κάνει κάποιες επαφές με άλλα κόμματα? Μετά την αποτυχία σας να εισέλθετε στη Βούλη, έχετε κάνει εσείς προσωπικά κάποιες επαφές με πολιτικούς αρχηγούς, ενδεχομένως για κάποια συνεργασία? Εγώ προσωπικά, ακούστε, προσωπικά όλη μου τη ζωή την έχω αναλώσει να κάνω αγώνα κατά του δικοματισμού. Παλιά ο δικοματισμός ήταν ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, τώρα είναι Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ολέθριο να κάνουν αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Γι' αυτό αγωνίζομαι για την απτή αναλογική. Εχθές είχαμε το μνημόσυνο του Αλέξανδρου Παπαναστασίου στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας και εκεί οι ομιλητές τόνισαν, τι τόνισαν, την άποψη του Αλεξάνδρου Παπαναστασίου ότι χωρίς απτή αναλογική δεν υπάρχει δημοκρατία. Όταν λοιπόν μου έρχεται τώρα ο Μητσοτάκης και θέλει ενισχυμένη ο Κυριάκος, η Γεννηματά ενισχυμένη, ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτός ούτε ξέρει τι θέλει. Δηλαδή όλοι οι αντιδημοκράτες είναι, κύριε Πρόεδρε. Ακούστε, ο Μητσοτάκης τώρα με το 40% έπρεπε να έχει 120 έδρες. Τις άλλες 38 μέχρι το 158 τις έχει κλέψει με ένα καλπονοθευτικό νόμο. Όταν είσαι δημοκράτης, θέλεις ό,τι σου δίνει ο λαός, αυτό να έχεις. Όταν αρπάζεις κι άλλα, είσαι άρπαγας. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Ας πάρει ο Μητσοτάκης 51% και ας κυβερνήσει. Με 51% αυτοί, κύριε Πρόεδρε. Σε όλη την Ευρώπη εφαρμόζονται κυβερνήσεις συνεργασιών. Υπάρχει αυτή η κουλτούρα, δεν πρέπει να την αποκτήσουμε και στην Ελλάδα. Αλλά ο Μητσοτάκης θέλει αυτοδύναμος. Ο Μητσοτάκης θέλει αυτοδύναμος. Δεν θέλει συνεργασίες. Ναι, αλλά όπως βλέπετε, μόνο η Τουρκία. Όπως βλέπετε όμως, αντλεί στελέχη και από άλλα κόμματα ή από άλλους ιδεολογικούς χώρους. Γι' αυτό ρωτάω. Το να αντλεί στελέχη προδότες, ακούστε, το να παίρνει προδότες από τα άλλα κόμματα δεν είναι άντληση στελεχών. Είναι ατιμία. Οι βουλευτές που πήρε ο Τσίπρας ήταν ατιμία. Γιατί πήρε και από μένα εντάξει, δυο. Εντάξει, αποκλείεται η ιδεολογική μετακίνηση των στελεχών σας. Και ο Μητσοτάκης που πήρε από μένα τον Κατσαντώνη στη Λάρισα ήταν ανέντιμο. Γιατί είχε βγει με το ψηφοδέλτιο της Ένωσης Κεντρών με λίστα. Με λίστα είχαν βγει. Μη λέτε ότι αντλούν λοιπόν έδρες. Δεν αντλούν έδρες. Αρπάζουν έδρες αποστατών. Να λέμε ακριβώς πώς είναι τα πράγματα. Μάλιστα. Δηλαδή όταν πήρε την Παπακώστα ο Τσίπρας δεν άντλησε έδρα. Πήγε η Παπακώστα, ενώ είχε βγει με τη Νέα Δημοκρατία, πήγε ΣΥΡΙΖΑ. Αν αρχίσουμε τέτοια, το 65 έτσι ήρθε η Χούντα. Με τις διαρκείς αποστασίες. Κύριε Πρόεδρε, όπου θέλει πάει ο καθένας με την έδρα του. Όχι, δεν είναι έτσι. Να με συγχωρείτε, όταν ένας βγαίνει με ένα κόμμα παραδίδει την έδρα, όπως έκανε ο Σακελαρίδης και η Κατριβάνου, είχαν βγει με το ΣΥΡΙΖΑ. Παρέδωσαν την έδρα, αλλιώς θα είχε πέσει ο Τσίπρας από το 16. Μάλιστα. Ο Τσίπρας βγήκε το 15. Το 16 έφυγε η Κατριβάνου, έφυγε Πρόεδρε. Και ο Σακελαρίδης. Αν δεν είχαν παραδώσει την έδρα, ο Τσίπρας εδώ και 3 χρόνια θα είχε πέσει. Ωραία. Πάμε λίγο στο μεταναστευτικό προσφυγικό και θέλω είναι να τοποθετηθώ. Είναι ανέντιμο βουλευτής που είναι ανέντιμο βουλευτής που εξελέγει με μια σημαία να βουτάει την έδρα και να την πιένει η γέννη απέναντι. Αυτά στο παρελθόν
κόστησαν σε ανομαλία. Τίποτα άλλο δεν λέω και ο κόσμος που ακούει ξέρει. Λοιπόν, να σας πάω λίγο στο προσφυγικό μεταναστευτικό. Να μου πείτε πώς βλέπετε την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, καθώς θα βλέπετε κι εσείς ότι οι προσφυγικές ροές είναι εξαιρετικά αυξημένες. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις σε επίπεδο κοινωνίας, τόσο από την ηπειρωτική χώρα όσο και από τα νησιά πλέον, που φαίνεται ότι δεν μπορούν να υποδεχτούν άλλους ανθρώπους. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πώς τοποθετήσετε. Εγώ έχω τοποθετηθεί ότι πρέπει ο Πρωθυπουργός, εφόσον είναι ικανός, να πάει στην Ευρώπη και να θέσει θέμα να πάρουν όλα τα κράτη το ποσοστό προσφύγων που αναλογεί σε ένα έκαστο κράτος. Ναι, αυτό το έχει κάνει από ό,τι αντιλαμβάνομαι όμως. Το έχει κάνει, δεν το έχει κάνει. Δεν το έχει κάνει, ξέρουμε και εμείς, έχουμε και εμείς γνωριμίες στην Ευρώπη. Θέλω να πω μήπως δεν είναι, θεωρείτε ότι δεν έχει κινηθεί δηλαδή αρκετά σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο Πρωθυπουργός. Ναι, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση κρατών που επιδεικνύει το ένα αλληλεγγύη για το άλλο. Δηλαδή όλα τα κράτη, ένα βάρος, το μοιράζονται όλα. Ναι, αλλά βλέπετε τόσα χρόνια δεν έχει γίνει αυτό. Τόσα χρόνια η Ευρώπη αυτό, φαίνεται... Εδώ πρέπει λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι είναι τόσο μεγάλο αυτό το θέμα... Τι θα κάνατε διαφορετικά, ρωτάω. Που πρέπει να τρίξουμε τα δόντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και να απειλήσουμε ότι θα φύγουμε. Δεν μπορεί εμείς να γινόμαστε αποθήκη... Ότι θα φύγουμε εμείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοείται. Ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνετε. Συγγνώμη, αν οι Βόρειοι κλείσαν τα σύνορά τους για να μην πάρουν πρόσφυγες και οι Γερμανοί και οι Γάλλοι δεν τους νοιάζει και μείνουν όλοι οι πρόσφυγες στην Ελλάδα, τι θα κάνουμε εμείς, πού θα καταλήξουμε. Ναι, αλλά αν φύγουμε από την Ευρώπη δεν θα είμαστε σε περισσότερο δεινή θέση. Θέλετε να μείνουμε λοιπόν, θέλετε να μείνουμε εδώ και να έρθουν το 95% του πληθυσμού να είναι Σύριοι και Αφγανοί και τέτοια. Εγώ είμαι δημοκράτης, δηλαδή, δεν έχω αντίρρηση. Αν φύγουμε από την Ευρώπη, δεν θα τους υποδεχόμαστε στη χώρα μας. Ακούστε, στην Ευρώπη, σας είπα, το βασικό στοιχείο στην Ευρώπη είναι είτε ωφελήματα, είτε βάρη, να τα μοιράζονται εξίσου και αναλογικά τα κράτη. Όταν μερικοί κλείνουν σύνορα όντως φασίστες, δεν μπορεί η Ελλάδα να σηκώσει το βάρος. Αν τέτοια Ευρώπη οραματίζονται κάποιοι λαοί, αυτή η Ευρώπη δεν κάνει για την Ελλάδα, δεν κάνει για κανένα κράτος. Λοιπόν, πρέπει η Γερμανία να τρίξει τα δόντια σε αυτά τα κράτη που κλείσαν τα σύνορα και να πει ήταν ήγεται ή σταματάμε τη χρηματοδότηση εντελώς. Κύριε Πρόεδρε, αλλιώς, ναι, ναι, ολοκληρώστε παρακαλώ. Αλλιώς θα διαλυθεί η Ευρώπη από άλλους λόγους πια. Όταν ένα κράτος φορτώνεται με πολύ περισσότερα βάρη από αυτά που του αναλογούν, αυτό το κράτος τι να κάθεται εκεί στην Ενωμένη Ευρώπη, να κάνει τι. Ωραία, να τελειώσουμε κύριε Πρόεδρε με μια προσωπική ερώτηση όπως συνηθίζουμε να κάνουμε πάντα με τους καλεσμένους μας. Εγώ θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω πώς είναι η καθημερινότητά σας τώρα, τι ώρα δηλαδή ξυπνάτε και τι κάνετε όλη μέρα που δεν είστε στη Βουλή. Γιατί ξέρω ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο σας όνειρο να μπείτε στη Βουλή, όνειρο ετών. Ακούστε, έγινε και τώρα ξαφνικά το χάνετε πάλι. Ακούστε, τη Βουλή εγώ δεν τη χρησιμοποίησα σαν όνειρο για τον εαυτό μου. Αυτό εννοώ. Εγώ στη Βουλή υπήρξα υπηρέτης της κοινωνίας. Αγωνίστηκα να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών στο ίμιση. Αγωνίστηκα να μπει εισαγγελέα στα μεγάλα έργα και στις κρατικές προμήθειες γιατί βασιλεύει το λάδωμα. Αγωνίστηκα να ποινικοποιηθεί το ρουσφέτη γιατί παντού συνεχίζονται με ρουσφέτη να διορίζει και ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης λέει ότι μειώνει τους μετακλητούς και όταν ήταν υπουργός διοικητικής ανασυγκρότησης είχε μόνο ο ίδιος σαν υπουργός 57 μετακλητούς. Και στην ΕΡΤ σε εσάς εδώ διόρισε ποιον γενικό διευθυντή, το Ζούλα, ο οποίος ήταν διευθυντής του προσωπικού του γραφείου. Σαν να γίνω εγώ πρωθυπουργός και να βάλω τον ιδιαίτερό μου πρόεδρο της ΕΡΤ. Τόσο εσεβάστη και δεν το λέω. Εγώ το λέω γιατί η ΕΡΤ είναι η κρατική τηλεόραση. Έπρεπε να τη σεβόμεθα, να έχει διακομματική διοίκηση. Ναι, όχι βέβαια, έβαλε κύριε το πρόεδρε, Ζούλα. Θα περίμενα κριτική επί συγκεκριμένων πρακτικών θεμάτων και όχι θεωρητική. Δηλαδή, αν βλέπετε ότι μεροληπτεί η ΕΡΤ απέναντι σε κάποια θεωρητική. Πολιτικά εγώ θέματα, εκεί θα δεχτώ την κριτική. Εγώ τον κύριο Ζούλα προετών τον γνώρισα σε μία έκθεση και μάλιστα μου σύστησε τη γυναίκα του, την κυρία Στρατηγάκη, των ξένων γλωσσών, μία κυρία μου τη σύστησε εκεί και τα λοιπά. Και εκεί που κουβεντιάσαμε λίγο,
ήταν το 9 τότε, παλιά, 2009. Του λέω, όταν βγαίνει ο Σαμαράς ή όταν βγαίνει ο Τσίπρας στην ΕΡΤ, το λέτε δύο μέρες νωρίτερα, βάζετε όλο σποτάκια ότι αύριο Τρίτη θα έχουμε τον Τσίπρα, θα έχουμε τον... Εμένα με βγάλατε στην ΕΡΤ, μπαμ! Χωρίς καμία προειδοποίηση, όσοι είδαν ήταν εκείνη τη στιγμή. Είδατε όμως τώρα, κύριε Πρόεδρε, σας κάναμε μια θετική έκπληξη. Ακούστε, γυρίζει και μου λέει, γίνονται τέτοια πράγματα. Λες και τα άκουγε εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Γι' αυτό λέω. Δεν μου απαντήσατε ωστόσο για την καθημερινότητά σας, αλλά δεν έχουμε δυστυχώς τώρα άλλο χρόνο. Ξέρουν τα προβλήματα, αλλά δεν θέλουν να τα διορθώσουν, γιατί λειτουργούν σαν εγκάθετοι. Μάλιστα. Και το εύχομαι να μου αποδείξει. Εύχομαι, είναι τέταρτος μήνας. Θα το μιλήσουμε και στον 8ο και στον 10ο. Εμείς εδώ είμαστε και θα σας ξανακαλέσουμε, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ Μακάρι. Πολύ για την όμορφη κουβέντα. Καλή να συνέχεια. Να είστε καλά, την αγάπη μου.